Ας απολαύσουμε μια μικρή γεύση από Παρίσι, αγαπημένο προορισμό των εύπορων Κινέζων και όμως βρισκόμαστε 6.000 χιλιόμετρα από τη γαλλική πρωτεύουσα στην Ανατολική Κίνα. Ο πύργος του Άιφελ και κτίρια αρχιτεκτονική Σοσμάν. Όλα ταιριάζουν, εκτός από τους ανθρώπους. Η γειτονιά με το συγκρότημα κτηριακών εγκαταστάσεων και κατοικιών ονομάζεται Τιάντου Τσέγκ, δηλαδή πόλη του Παραδείσου και βρίσκεται 200 χιλιόμετρα από τη Σαγκάη, κοντά στην τουριστική πόλη Χανγσού. Οι εργασίε κατασκευάσει εταιρείας στο προάστιο θυμίζει Παρίσι έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι δρόμοι παραμένουν έρημοι και οι κατακαταστήματα κλειστά. Το Χανζού θεωρείται τουριστική πόλη και πιστεύω πως υπό αυτό το πρίσμα μοιάζει με τη Γαλλία. Οι Γαλλοί αναζητούν τα ρομάντζα και την ξεκούραση, ενώ τους αρέσει να ταξιδεύουν. Με την πόλη Χανζού έχουν αρκετές ομοιότητες. Υπό αυτή την έννοια η εισαγωγή στη γαλλική κουλτούρα έγινε ομαλά και πολύ φυσιολογικά. Κοστίζει περίπου 500 ευρώ το μήνα για να νοικιάσει κάποιο ένα διαμέρισμα 300 τετραγωνικών μέτρων με πανοραμική θέα στου κήπου των Βερσαλιών. Η πόλη χτίστηκε για να καλύψει τι ανάγκε δεκάδων χιλιάδων κατοίκων και θεωρείται πλέον από τα τοπικά μέσα ως πόλη φάντασμα, δηλαδή ένα αναπτυξιακό σχέδιο που δεν πέτυχε το στόχο του. Οι κατασκευαστέ αρνούνται να πούν πόσα διαμερίσματα παραμένουν απόλυτα, ωστόσο οι κάτοικοι θέλουν να πιστέψουν στην επιτυχία του σχεδίου. Θεωρώ πω η ιδέα του συγκεκριμένου σχεδίου δεν έχει οριμάσει. Το Τιαντζουτζέγκ πιστεύω πω θα γεμίσει με κατοίκου και θεωρώ πω έχει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική. Γι' αυτό και δεν υποστηρίζω αυτού που λένε ότι πρόκειται για μια πόλη φάντασμα. Η λίστα με τι πόλεις φαντάσματα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Οι έρημε πόλεις που δημιουργήθηκαν από το πουθενά μέσα σε λίγου μήνε μοιάζουν με τα απόβλητα των τοπικών διοικήσεων τη Κίνα. Στην πιο διάσημη πόλη φάντασμα, στο Ορντό τη Μογγολία, οι τιμέ έπεσαν κατά το 1 τρίτο μέσα σε μόλι ένα χρόνο.